Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή αυτού διοικητικά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τον Δήμο Κιλκής με τον καλεσμένο μας απόψε, τον υποψήφιο Δήμαρχο Κιλκής, τον κύριο Δημήτρη Αγαθόπουλο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές, τους τηλεθεατές σας. Κύριε Αγαθόπουλε, να πούμε δύο λόγια καταρχάς για τη δική σας υποψηφιότητα και για τον εαυτό σας. Ποιος είστε, να συστηθείτε, την εμπειρία σας στα αυτοδιοικητικά, στα επαγγελματικά και πώς πήρατε την απόφαση να διεκδικήσετε το Δημαρχιακό Θόκο Κιλκής. Λοιπόν, όπως είπατε, λέγομαι Αγαθόπουλος Δημήτριος, είμαι στο επάγγελμα φαρμακοποιός. Επαγγέλλομαι στο Κιλκής, στην πόλη του Κιλκής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η ενασχόληση με τα κοινά είναι εδώ και 35 χρόνια. Δεν είμαι δηλαδή νεοσύστατος στην κοινωνική ζωή του τόπου μου. Παρ' όλα αυτά, από πολλές δραστηριότητες και μέσα από μαζικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς και όχι μόνο. Όχι όμως στην αυτοδιοίκηση μέχρι και στην αυτοδιοίκηση διετέλεσα 8 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τη δεκαετία του 90. Καποδίστριας τότε. Και πριν το Καποδίστρια. Και μετά διετέλεσα και 14 χρόνια πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκής. Μετά από όλα αυτά, μετά από 35 χρόνια ενεργού παρουσία στην κοινωνική ζωή του τόπου, αποφάσισα με την παρότριση φίλων και μέσα από μια συλλογική διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018, έτσι να ανακηρυχτώ υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Κιλκής. Μία διαδικασία η οποία είχε και άλλους υποψηφίους για την ίδια θέση, ναι, κύριε Αγαθόπουλε. Ναι, και μέσα από εκλογικές διαδικασίες έτσι προέκυψε η δική μου υποψηφιότητα. Από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί ούτως ή άλλως, έχετε πάρει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τοπικά. Όχι, ήμουνα μία από τις προτάσεις, οι οποίες προήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μία συλλογικότητα ανθρώπων που δεν προέρχονται όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη συλλογική ενεργοποίηση διαφόρων, όχι κατά ανάγκη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψε αυτή η υποψηφιότητα. Όσον αφορά τις στηρίξεις των κομμάτων, δεν θα το επιδιώξουμε εμείς, γιατί δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ακροατήριο το οποίο προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο το ότι η πρόταση για την υποψηφιότητά μου προήλθε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι συνεργάτες που επιλέγετε να σας πλαισιώσουν είναι από διάφορους χώρους. Εκεί θέλω να καταλήξω με το ερώτημα. Δηλαδή, πολύ συλλεκτικός συνδυασμός, ναι, ο οποίος είναι υποδιαμόρφωση ακόμη. Σε τι ποσοστό βρίσκεται διαμορφωμένος σήμερα? Περίπου στο 50%. Τι ανθρώπους επιλέγετε να έχετε δίπλα σας, κύριε Αγαθόπουλε? Ανθρώπους, είναι λογικό ότι ο κάθε υποψήφιος θα επιλέξει ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι το χώρο που κινούνται, δηλαδή στην κοινωνία στην οποία τους περιβάλλει, καταξιωμένοι και επαγγελματικά, δηλαδή επιτυχημένοι επαγγελματικά, και πολύ περισσότερο να έχουν την ικανότητα, τη διάθεση και την όρεξη να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα που θα αναλάβουν ως άρχοντες του τόπου τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι υποψήφοι έτσι πρέπει, πέραν της κοινωνικότητας στην οποία θα πρέπει να έχουν στην τοπική κοινωνία, να είναι ικανοί να διαχειριστούν ο καθένας τον τομέα του, τα πεπραγμένα του Δήμου. Και εννοώ ότι θα πρέπει σοβαρά κομμάτια της διαχείρισης του Δήμου, όπως είναι τα τεχνικά έργα, τα οικονομικά, τα σχολεία κτλ., πρέπει αντίστοιχα να υπάρχουν και εξειδικευμένοι συνεργάτες, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Δεν θα βάλετε κάποιον πολιτικό μηχανικό, για παράδειγμα, υπεύθυνο σε κοινωνικά θέματα, παράδειγμα λέγω τώρα. Βέβαια. Θα πρέπει να σχετίζονται οι ρόλοι και οι θέσεις. Κάποιον υγειονομικό να τον βάλουμε, ξέρω εγώ, στην ίδρυυση. Ή κάποιον, ναι. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει αντίστοιχα οι συνεργάτες να έχουν μια, πώς το λένε, εξειδίκευση στα ζητήματα που απαιτεί πλέον ο Δήμος. Πόσο διαφοροποιημένη βλέπετε σήμερα την αυτοδιοίκηση σε σχέση βέβαια τον Καλλικράτη με τον Κλισθένη που έρχεται, αλλά και ενδεχομένως με κάποιες προηγούμενες δεκαετίες? Πόσο κοντά ή μακριά είναι από τα κόμματα και πόσο ενισχυμένη βρίσκεται ή τουλάχιστον αυτάρκης προσπαθεί να βρίσκεται σήμερα που μιλάμε?
Κοιτάξτε, εγώ επειδή έζησα την τοπική αυτοδιοίκηση και στη δεκαετία του 90, δηλαδή σε μια άλλη εποχή που ήταν ένα πολύ παλιό μοντέλο αυτοδιοίκησης, συγκριτικά με το σήμερα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, σήμερα είναι καλύτερα, εννοείται. Ναι, σαφώς. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα χρήματα τα οποία είναι μια κατάσταση για όλη τη χώρα. Σαφώς είναι καλύτερα, διότι οι Δήμοι πλέον όλα αυτά τα χρόνια έχουν οργανωθεί. Υπάρχει άλλο επίπεδο οργανωτικό σε όλους τους Δήμους. Και φυσικά αυτή η οργάνωση των Δήμων έτσι βελτίωσε και τον τρόπο λειτουργίας τους και ανταποδοτικά έτσι αυτό μετράει και περνάει στον πολίτη. Θέλω να κάνω όμως έναν διαχωρισμό. Ότι ο Καποδίστριας ήταν κάτι το μεγαλεπίβολο εκείνη την εποχή και παρόλο το ότι ήταν πρωτόγνωρη η διαδικασία και... Το ζήσατε καθόλου αυτό διοικητικά του Καποδίστρια ή είχατε σταματήσει? Όχι, είχα σταματήσει εγώ. Παρόλα αυτά έτσι φαινόταν καθαρά ότι ο Καποδίστριας λειτουργήσε, μεγαλώνοντας λιγάκι τους Δήμους, λειτουργήσε πολύ ευεργετικά στη λειτουργία τους, δηλαδή διευκολύνθηκε πάρα πολύ η λειτουργία των Δήμων. Μεγάλωσε όμως ο Καποδίστριας, δηλαδή μεγάλωσαν οι Δήμοι τόσο όσο έπρεπε. Όταν ήρθε ο Καλλικράτης ισοπαίδωσε κάποια ζητήματα επικοινωνίας του Δημότη με τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή η μεγένθηση των Δήμων με τον Καλλικράτη απομάκρυνε τον πολίτη από τον πρώτο βαθμό εξουσίες που... Τώρα μιλάτε κυρίως για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, πρακτικά δηλαδή τον απομάκρυνε, ουσιαστικά τον απομάκρυνε, διότι πλέον ο πολίτης δεν είχε εκείνη την αμεσότητα λόγω μεγέθους έτσι να βρίσκεται κοντά στο κέντρο εξουσίας που ήταν ο Δήμος. Και γιατί πρέπει ο πολίτης να βρίσκεται κοντά όμως στο Δήμο πρακτικά, κύριε Καθόπουλε, σε μια ψηφιακή κοινωνία και σύγχρονη του σήμερα, όπου όλα μπορούν να κινούνται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για παράδειγμα? Εντάξει, δεν κινούνται όλα, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας. Οπότε ο πολίτης πρέπει να έχει μια αμεσότητα με αυτήν την λειτουργία, με αυτόν τον θεσμό. Όσο μεγενθύνεται ο Δήμος, τόσο απομακρύνεται ο πολίτης. Άρα οι δομές της κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να είναι τέτοιες και τόσες, ώστε να μην νιώθει ο πολίτης ότι είναι απόμακρος από αυτά τα κέντρα εξουσίας. Αυτό φαίνεται... Φάνηκε με τον Καλλικράτη, γιατί η απόσταση μεταξύ του Καποδίστρια και του Καλλικράτη ήταν μεγάλη. Και έρχεται σήμερα ο νέος νόμος να βελτιώσει κατά αυτή την κατάσταση, όχι συνενώνοντας ακόμη τους Δήμους, γιατί είναι νωρίς να το κάνει, δημιουργώντας όμως άλλες συνθήκες, ούτως ώστε... Όπως ισχυρά τοπικά, για παράδειγμα. Η επαφή του πολίτη με τη Δημοτική Αρχή του να μπει σε άλλα κανάλια πιο δημοκρατικά. Παραδείγματος χάρη, η εφαρμογή της απλής αναλογικής, αφαιρώντας από τη δυνατότητα των πρώτων συνδυασμών να παίρνουν το 60-63% της δύναμης του Δημοτικού Συμβουλίου, που σημαίνει ότι εκεί λειτουργούσε και μια αυταρχικότητα όσον αφορά την πλειοψηφούσα παράταξη έναντι όλων των άλλων, σήμερα, με τον νόμο και την εφαρμογή της απλής αναλογικής, αναγκάζονται οι παρατάξεις, οι συνδυασμοί δηλαδή, να συνδιαλλαγούν. Τα ζητήματα να τα φέρουν πάνω στο τραπέζι, να συμφωνήσουν και να συνεργαστούν πάνω στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται πολύ μεγαλύτερη σημασία και στην αντιπολίτευση. Δίνεται ρόλος και στην αντιπολίτευση. Άρα δίνεται λόγος όχι μόνο στον πολίτη, ο οποίος πρόσκειται στην πλειοψηφούσα παράταξη, δίνεται λόγος και δικαιώματα στον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται και στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο θα έπρεπε και πρέπει σιγά-σιγά έτσι να εμπεδωθεί και στη συνείδηση των δημοτών και στη συνείδηση των συμβούλων, των δημοτικών συμβούλων και των δημάρχων. Αλλά οι δημότες θα πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια σήμερα πλέον. Για να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν βάσει των αλλαγών του Κλεισθένη, θα πρέπει να εξετάσουν πολύ καλά τα κριτήριά τους το εξής. Ναι, φυσικά. Φυσικά και με τα νέα δεδομένα. Ναι. Διότι υπάρχει και άλλη παράμετρος. Πέρα από την απλή αναλογική, η οποία θα εφαρμοστεί σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, απεγκλωβίζονται τα κοινοτικά συμβούλια, δηλαδή τα συμβούλια των χωριών, τα οποία ως τώρα ήταν συνδεδεμένα κυρίως με την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, απεγκλωβίζονται και πλέον αυτονομούνται και οικονομικά. Άρα
οικονομικά, τα δηλαδή στον προϋπολογισμό. Τα ποσά είναι μικρά όμως, κύριε Αγαθόπουλε. Είναι πολύ χαμηλά για να μπορέσουν να επιτελέσουν έργο τα τοπικά συμβούλια. Κοιτάξτε. Η αυτονόμηση στην οποία αναφέρεται δεν τους παρέχει την αυτάρκεια που ενδεχομένως να ήθελαν. Η οικονομική αυτονόμηση βάσει του προϋπολογισμού θα είναι στα αναγκαία ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην περιφέρεια, στις κοινότητες δηλαδή. Στα υπόλοιπα, έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, όταν θα υπάρχουν ανάγκες ή προγραμματισμένα έργα από τα τεχνικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα που θα προκύπτουν στους Δήμους, έτσι μπορεί να ενισχύσει οικονομικά την κάθε κοινότητα. Ωστόσο, όμως, για τα αναγκαία ζητήματα της κοινότητας υπάρχει ψηφισμένος προϋπολογισμός, τον οποίο διαχειρίζονται τα κοινοτικά συμβούλια και δεν εμπλέκεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για ελάχιστες χιλιάδες ευρώ τώρα, στην καλύτερη περίπτωση, ανάλογα με ένα μεγάλο πληθυσμό. Εξαρτάται την κοινότητα. Σε ένα χωριό τώρα μιας επαρχίας μιλάμε για τόσο. Γιατί υπάρχουν χωριά που είναι και 2-3 χιλιάδες, υπάρχουν χωριά που είναι και με 300 κατοίκους, άρα εκεί θα υπάρξει μια αναλογικότητα. Ποσά πάντως που όπως εκτιμούν πάρα πολύ στην υποψήφιή σας θα αναλωθούν μάλλον σε πολιτιστικές δράσεις και αισθητικές παρεμβάσεις. Δεν νομίζω. Τέτοιες... Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την ίδρυψη, με την καθαριότητα, με την ίδρυψη και η καθαριότητα είναι θέματα που επιλέονται κεντρικά από τους Δήμους μέσω των προγραμμάτων και μέσω των έργων που έχουν προγραμματίσει συνήθως. Όχι πάντα, διότι σε έναν Δήμο όπως το δικό μας, ο οποίος είναι τεράστιος γεωγραφικά, υπάρχουν αποκεντρωμένες λειτουργίες σε τεχνικά έργα και στην περιφέρεια του Δήμου, διότι η απόσταση της μιας άκρης από την άλλη στο δικό μας Δήμο είναι περίπου 40 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι από τη Δοϊράνη, από τον ορεινό όγκο του Μπέλας, μέχρι τη Νέα Σάντα που είναι στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Αυτή η απόσταση δεν μπορεί δηλαδή τεχνικά να υποστηριχθεί μόνο από το κέντρο του Δήμου που είναι η πόλη του Κιλκής. Υπάρχουν αποκεντρωμένες τεχνικές υπηρεσίες και θα πρέπει να υπάρχουν, έτσι ώστε αυτού του είδους τα έργα να εκτελούνται από τα περιφερειακά τεχνικά συνεργεία. Υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και τον έλεγχο και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον με τον νέο νόμο είναι εκλεγμένες επιτροπές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι διορισμένες δηλαδή από την πλειοψηφούσα παράταξη όπως ήταν πριν ή από το Δήμαρχο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και ανάλογες αποφασιστικές αρμοδιότητες. Και αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι πολλά ζητήματα οι οποίες επιβάλλονται στη Δημοτική Αρχή εφόσον ληφθούν. Όχι. Δηλαδή υπάρχουν η λάντζα των αποφάσεων θα λέγαμε. Δηλαδή οι αποφάσεις οι οποίες είναι τεχνικού χαρακτήρα ή λογιστικού χαρακτήρα κτλ. Για διάφορα, περνάνε από τις αντίστοιχες επιτροπές. Οι επιτροπές έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Ό,τι δεν μπορέσουν, σε όποια ζητήματα δεν μπορέσουν να αποφασίσουν οι επιτροπές, πηγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα όλα τα ζητήματα και τα τεχνικίστικα, τα λογιστικά, πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνονται χαόντες συνεδριάσεις με 50-60 θέματα. Και αυτό κουράζει και δεν είναι αποδοτικό για τον Δημοτικό Σύμβουλο να ασχοληθεί με τα σοβαρά. Δηλαδή δημιουργείται με τον νέο νόμο μια αποκεντρωμένη λειτουργία όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες των αιρετών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο. Η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα πώς είναι στο βαθμό που μπορέσατε εσείς να παρακολουθήσετε τα τελευταία χρόνια, κύριε Αγαθόπουλε? Για το τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση του τωρινού Δημοτικού Συμβούλιου, ναι. Κοιτάξτε, το τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμώ ότι είχε μια μεγάλη, θα τη χαρακτηρίσω, ατυχία, η οποία αφορά τους ίδιους όμως. Από πολύ νωρίς μετά την ψήφιση, τις προηγούμενες εκλογές, διχάστηκε. Διχάστηκε η πλειοψηφούσα παράταξη και δεν υπήρχε πλέον μια συνοχή στη διοίκηση του Δήμου. Αυτό για τον ΑΒ λόγο που δεν είναι της ώρας να εξετάσουμε και δεν αφορά κιόλας. Είναι αλλωνών ανθρώπων διαχείριση. Αυτό δίχασε βαθιά το Δήμο. Η συνοχή δεν υπήρχε μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων. Και έτσι αδρανοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορέσανε να ανατάξουν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
αυτές τις διχόνοιες. Οπότε υπήρχαν πολλά ελλειμματικές ενέργειες στο Δήμο. Δεν υπήρχε προγραμματισμός, αυτός που έπρεπε να υπάρχει. Δεν γίνανε μελέτες για να μπουν σε προγράμματα ευρωπαϊκά για την υλοποίηση έργων και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν στην δηλαδή πορεία. Λέγατε δηλαδή ότι ήταν μια χαμένη πενταετία αυτή για τον Δημοτικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι. Τι κέρδισε ο Δήμος τελείως αυτά τα πέντε χαμένη χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να. Δεν είμαι μηδενιστής. Δεν θέλω να μηδενίσω δηλαδή το έργο κανενός. Το παραγόμενο έργο της κάθε δημοτικής αρχής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από τον Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο. Και δεν θέλω, δεν είναι και του χαρακτήρα μου να κάνω μηδενισμούς. Η κάθε δημοτική αρχή αξιολογείται από τον πολίτη. Αυτός είναι ο κριτής. Και κάποιες δημοτικές αρχές προσφέρουν περισσότερο έργο και κάποιες λιγότερο. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία και δεν νομίζω ότι δηλαδή ο ρόλος μου είναι να έρθω σε μια αντιπαράθεση με οποιονδήποτε είναι στη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να πω ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και εκείνη είναι η άχρηστη. Εσείς είστε όμως ένας εξωτερικός παρατηρητής, ως υποψήφιος νέος που δεν υπήρξατε, δεν περάσατε μέσα από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, είστε ένας εξωτερικός παρατηρητής με κριτικό μάτι απέναντι και στη συμπολίτευση ως προς τη διοίκηση που άσκησε, ναι, και στην αντιπολίτευση όμως ως προς το ποιόν της αντιπολίτευσης που ασκήθηκε. Ήταν στο σύνολο δηλαδή της λειτουργίας του Δήμου και όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, την πλειοψηφούσα δηλαδή, τη Δημοτική Παράταξη, αλλά και θα έλεγα και της αντιπολίτευσης, η λειτουργία ήταν πολύ ελλειμματική. Τι κενά αφήνει αυτό στο Δήμο σήμερα, αν μιλήσουμε με απτά παραδείγματα, κύριε Αγαθόπουλε. Δηλαδή, τι λείπει από το Δήμο Κιλκής. Λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα για χαμένες ευκαιρίες, ναι, προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί προφανώς είναι και από τα πράγματα με τα οποία θα καταπιαστείτε αν αύριο μεθαύριο αναλάβετε εσείς τη διοίκηση. Φυσικά. Εγώ θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό του Δήμου του Κιλκής. Ο Δήμος Κιλκής δεν είναι τίποτε άλλο και κατ' επέκταση ο νομός Κιλκής. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης. Το Κιλκής και σαν Δήμος και σαν νομός επηρεάζεται πάρα πολύ από το μεγάλο αστικό κέντρο που είναι η Θεσσαλονίκη. Και επηρεάζεται και αρνητικά και θετικά. Ξέρετε ότι το βασικό χαρακτηριστικό του νομού από τότε που δημιουργήθηκε ήταν ο πρωτογενής τομέας. Ναι. Αυτό κρατά και μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά του νομού, αν θα θέλουμε να τα αξιολογήσουμε 2-3 από αυτά που μπορούμε να δούμε, είναι ο πρωτογενής τομέας με χαρακτηριστική παραγωγή, το σκληρό σιτάρι, πολύ καλής ποιότητας, αναγνωρισμένο πλέον, το οποίο έχει κατακτήσει και αγορές και της Ιταλίας, άκουσον. Έτσι, παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε την επιρροή του μεγάλου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Κιλκής με την αποκέντρωση της βιομηχανικής ζώνης της Θεσσαλονίκης. Οι δύο βιομηχανικές ζώνες που λειτουργούν στο Κιλκής, της Νέας Άντρας και του Κιλκής, Σταυροχωρίου, είναι πολύ αξιόλογες βιομηχανικές ζώνες. Έχουν αποκεντρώσει βιοτεχνίες και πώς το λένε, βιομηχανία μεταποίηση και κατασκευής. Είχαν κάνει μια καμπύλη όμως μερικά χρόνια πριν. Είχαν στην αρχή της κρίσης. Δεν ξέρω τώρα αν στην αρχή υπήρξε της κρίσης, πάνωδος. Ναι. Ωστόσο, 4-5 μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως στην κατασκευή, σας θυμίζω την Κλέμαν, την Γιούριμακ, την Αλουμίλ, πήγανε πάρα πολύ καλά και στην περίοδο της κρίσης με εξαγωγικά προϊόντα και φυσικά πλέον έχουν καθιερωθεί διεθνώς. Αυτό είναι ένα από τα θετικά πλέον εκτήματα της γειτνίασης του Δήμου Κιλκής με τη Θεσσαλονίκη, διότι η αποκέντρωση αυτή της βιομηχανικής περιοχής έφερε και εργατικό δυναμικό στην περιοχή μας, ζωντάνια στην περιοχή μας και βελτίωσε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αναφέρατε τώρα δηλαδή δύο χαρακτηριστικά, το βιομηχανικό κομμάτι και τον αγροτικό και τομέα. Τον αγροτικό τομέα. Άρα, είπατε ποια είναι τα ελλείμματα. Μέσα από αυτές τις δύο λειτουργίες, ένα βασικό έλλειμμα είναι το οδικό δίκτυο, που ένα μέρος ολοκληρώνεται τώρα, αλλά εκκρεμεί το κομμάτι το οποίο είναι από τα σύνορα του Δήμου μας μέχρι την Εγνατία Οδό και είναι ευθύνη της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την επικοινωνία τόσο των κατοίκων, τόσο των εμπορευμάτων. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται
αγώνας ακόμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το δεύτερο είναι ότι επιδιώκουμε και μπήκε στα προγράμματα του ΟΣΕ ο περιαστικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και ο στόχος είναι να φτάσει μέχρι τις Σέρες, ενώνοντας δύο βιομηχανικές ζώνες, τη Σάντας και, και του Σταυροχωρίου, και την τρίτη βιομηχανική ζώνη, αν επεκταθεί μέχρι τις Σέρες, και μπορεί να ενώσει και δύο πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές, που είναι η λίμνη Δοϊράνη και η λίμνη Κερκίνη. Αυτά είναι μακρόπνοα έργα, τα οποία επιβάλλεται όμως να τα δούμε προοπτικά, διότι θα βελτιώσουν πάρα πολύ. Δεν αφορούν αποκλειστικά το Δήμο, ως Δήμο βέβαια, κάποια από αυτά που αναφέρατε. Αυτά δεν αφορούν το Δήμο, αλλά η κατασκευή τους. Τι πιέσεις μπορεί να ασκήσει ο Δήμος για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα που αναφέρετε? Πρέπει και μπορεί. Περνά δηλαδή από το χέρι απλά μια δημοτική αρχή όλη αυτή η εικόνα? Μόνο από το Δήμο όχι. Η εξαγγελία από την πλευρά του ΟΣΕ του περιαστικού έχει ήδη γίνει. Από εκεί και πέρα, έτσι είναι και ευθύνη του Δήμου να πιέσει ούτως ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Όπως επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του Δήμου μας είναι ότι ο Δήμος στο σύνολο του έτσι προσφέρεται για τον ημερήσιο τουρισμό. Δηλαδή, έχοντας ένα μεγάλο αστικό κέντρο δίπλα, στον ημερήσιο τουρισμό θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτόν τον πληθυσμό, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ούτως ώστε να πάει στη Δοϊράνη, στους ορεινούς όγκους του Δήμου που είναι τον Μπέλες και τα Κρούσια, στο Βοτανικό Κήπο, στο Πυλοθεραπευτήριο, στους αρχαιολογικούς χώρους, στους ιστορικούς χώρους του οποίου διαθέτει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα είναι και ένας χώρος προνομιακός ακριβώς για την εκδρομή του Σαββατοκύριακου, που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σαν Δήμος έτσι όπως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Στον βαθμό που θα μπορούσαμε. Στον βαθμό που θα μπορούσαμε. Άνω τελεία θα βάλουμε, κύριε Αγαθόπουλε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε μετά την κουβέντα μας για να δούμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος Κιλκής και άλλα ζητήματα που απασχολούν. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.